Ένας αντιπρόσωπος της εταιρείας μας που ταξιδεύει τακτικά στο Λόρελ τα ξέρει όλα για δάφτη. Στο Λόρελ τη γνωρίζουν όλοι σαν κάλπικη δεκάρα. Παρτινό το φεγγαράκι ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πιστεύεις λιγάκι όνειρο δε θα ήταν πια. Τραγουδάει κιόλας το καναρίνι μας. Αυτός ο αντιπρόσωπός μας όταν ταξιδεύει στο Λόρελ μένει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε Φλαμίγκο. Φλαμίγκο, και τι σχέση έχει? Εκεί έμενε και η προκομμένη αδερφή σου. Η αδερφή μου έμενε στον Μπελερεύ. Πρώτα πούλησε το χτήμα και ύστερα πήγε στο Φλαμίγκο. Ένα βρώμο ξενοδοχείο της κακιάς ώρας που έχει όμως το καλό να μην ανακατεύεται τις ύποπτες δουλειές των πελατών του. Αλλά η διεύθυνση τόσο σκανδαλίστηκε από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς που της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε εδώ. Δίχως τη δική σου αγάπη γρήγορα περνά ο καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη είναι ο κόσμος πιο πικρός. Όλα αυτά είναι ψέματα. Βέβαια, το ήξερα πως δεν θα τα πίστευες. Σου έχει ρίξει και εσένα στάχτη στα μάτια όπως του Μίτσι. Παρετήνω το φεγγαράκι και σαν όνειρο περνά. Αν με πιστεύεις λιγάκι θα ήταν όλα αλήθινα. Σα δεν τρέπονται να λένε τέτοια πράγματα για την Μπλάνς. Όταν ξαναγυρίσεις στο Λόρελ θα τις πω να τους βάλει όλους στη θέση τους. Αν δεν πρόκειται να ξαναγυρίσεις στο Λόρελ θα ρίξεις πως έφυγε με άδεια από το σχολείο. Την πέταξα με τις κλωτσιές και μάλιστα πριν τελειώσουν τα μαθήματα. Και ξέρεις γιατί? Δεν της έφταναν τόσοι και τόσοι, τα έφτιαξε και με ένα μαθητή 17 χρονών. Δίχως τη δική σου αγάπη γρήγορα περνά ο καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη είναι ο κόσμος πιο πικρός. Δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Μπορεί μερικά πράγματα που κάνει η αδερφή μου να μην τα εγκρίνω, αλλά την καταλαβαίνω πολύ καλά. Όταν ήταν 9, κοριτσάκι σχεδόν, παντρεύτηκε με ένα παιδί που έγραφε ποίηματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιδί και Μπλάνς ένιωθε γι' αυτό απεριόριστο θαυμασμό και λατρεία. Αλλά μια μέρα όλα τα όνειρά της γκρεμίστηκαν, γιατί ανακάλυψε πως ο ωραίος αυτός νέος ήταν ένας έκφυλος. Αυτό δεν σου το είπε ο αντιπρόσωπος της εταιρείας σας που τα ξέρει όλα?